Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Binos Tuning. Σήμερα σε αυτό το βιντεάκι θα αναλύσω το πόσο έχει κοστίσει αυτό το project, το ZIP. Έχω μπροστά μου όλα τα ανταλλακτικά που χρειάστηκαν για τον κινητήρα, τη μετάδοση, εξατμίσεις κτλ. Και το σύστημα ψήξης. Δεν έχω βάλει καθόλου κόστος για την εργασία, προφανώς γιατί τα έχω κάνει εγώ. Και αναλώσιμα όπως είναι λάδια, παραφλού, σωληνάκια, τέτοια ψιλοπράγματα δεν τα έχω βάλει μέσα. Επίσης δεν έχω βάλει τα λάστιχα, τα φρένα κτλ. Έχω βάλει μόνο κινητήρα και σύστημα ψήξης. Επίσης να πω ότι αυτές οι τιμές που έχω σημειώσει εδώ πέρα και θα ακούσετε κι εσείς σε λίγο είναι οι τιμές για να πάρετε τα ανταλλακτικά σήμερα. Εγώ δεν τα είχα πάρει σε αυτές τις τιμές επειδή το έχω πολύ καιρό έτσι και έχω χρόνια κάποια ανταλλακτικά. Ήταν πολύ πιο φθηνά από ό,τι σήμερα. Όπως θυμάμαι. Έχω σημειώσει εννοείται τις σημερινές τιμές. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος σήμερα να πάρει ένα ZIP και να το φτιάξει έτσι με αυτά τα πράγματα, πόσο θα του κοστίσει. Να ξεκινήσω να αναλύω. Έχω ξεχωρίσει το κομμάτι του κινητήρα, το κομμάτι της μετάδοσης, το κομμάτι της εισαγωγής και εξάτμισης και το σύστημα ψήξης. Ξεκινώ από το κομμάτι του κινητήρα. Κυλινδροπίστωνο είναι το Stage 6 70 κυβικά Sport Pro Mark 2, το οποίο κοστίζει 245 ευρώ. Ρουλεμάν πιστονιού τη Stage 6 κάνει 15 ευρώ. Βίδες και παξιμάδια για τον κύλινδρο είναι τα παξιμάδια 6 και 40 τα 4 και οι βίδες κάνουν 8 ευρώ και οι 4. Στρόφαλο και μπιέλα. Στην αρχή χρησιμοποιούσα τον εργοστασιακό στρόφαλο, μέχρι που σε ένα βίντεο που θα δείτε εδώ πάνω αν κάνετε κλικ, χάλασε. Οπότε πήρα έναν της Doppler, λέγεται Doppler Endurance Crankshaft, ο οποίος σήμερα κοστίζει 149 ευρώ. Τσιμούχες για τα ρουλεμάν του στροφάλου και ρουλεμάν κοστίζουν 40 ευρώ και είναι της Πολύνη. Είναι σετάκι, δηλαδή δύο ρουλεμάν για δύο τσιμούχες, 40 ευρώ πάνε μαζί. Να σημειώσω ότι όλα τα ανταλλακτικά αυτά δεν είναι ό,τι πιο ακριβό υπάρχει, ούτε ό,τι πιο φθηνό υπάρχει. Και γενικά να αποφεύγετε τα φθηνά πράγματα, γιατί συνήθως ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Βέβαια μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου με πιο φθηνά πράγματα, αλλά ας πούμε σε κάποια πράγματα πρέπει να πάρεις το καλό μία και έξω, γιατί έχω σπαταλήσει αρκετά λεφτά επιπλέον από αυτά που θα ακούσετε στο σύνολο, να πάρω και να δοκιμάζω πράγματα που εν τέλει να μην μου βγαίνουν σωστά και να παίρνω στο τέλος το ακριβό, έτσι. Οπότε καλύτερα να πάρετε μία και καλή το ακριβό, να κάνετε τη δουλειά σας, γιατί για κάποιο λόγο είναι ακριβό. Είναι γιατί έχει σχεδιαστεί σωστά και έχει και καλά υλικά. Λοιπόν, προχωράμε στο κομμάτι της μετάδοσης. Το Variator, χρησιμοποιώ τη Stage 6, το RT, που είναι oversize. Βέβαια για να δουλέψεις σαν oversize πρέπει να πάρεις και το πίσω ράουλο στη μετάδοση, που εγώ δεν το έχω πάρει γιατί έχει 3,5 κατοστάρια, είναι πάρα πολύ ακριβό. Το Variator σήμερα κοστίζει 125 ευρώ, ας πούμε για παράδειγμα αυτό, σήμερα κάνει 125 ευρώ και εγώ θυμάμαι το είχα πάρει περίπου 80 κάτι ευρώ με μια προσφορά πριν από 5 με 6 χρόνια νομίζω. Η Mandas, έχω έναν της Malossi, λέγεται X Special Malossi Reinforced, ο οποίος έχει 26 ευρώ. Τα ράουλα, τα βαριδάκια, οι μπίλες που λέμε, κάνουν 8 ευρώ και 20 λεπτά, είναι της Motorforce. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να πάρεις, ας πούμε, κάτι ακριβώς σε μπίλες, γιατί και με τις φθηνές, αρκεί να είναι τα σωστά γραμμάρια, κάνεις τη δουλειά σου. Φυγοκεντρικό ή συμπλέκτης είναι τη Stage 6 ο Sport Pro, ο οποίος έχει 69,50. Η καμπάνα του φυγοκεντρικού είναι λέγεται Malossi Wing Belt και κοστίζει 41 ευρώ και 50 λεπτά και έχει και γρανάζια μέσα στο διαφορικό ώστε να ανεβάσουν την τελική ταχύτητα, τα οποία είναι της Πολύνη, λέγονται Secondary Transmission Πολύνη Gears και κάνουν 90 ευρώ και 50 λεπτά. Πάμε στο κομμάτι της εισαγωγής και της εξάτμισης. Οι βαλβίδες Reed, η ριντιέρα που λέμε, είναι της Stage 6 και κοστίζουν, είναι οι φθηνές της Stage 6, όχι οι V-Force της Stage 6 και κοστίζουν 69,50. Η εισαγωγή μαζί με ένα spacer πορτοκαλί που έχει είναι τη Stage 6 RT μοντέλο και κοστίζει 79,50. Για παράδειγμα εδώ, η εισαγωγή αυτή έχει 80 ευρώ. Είναι αρκετά ακριβή. Έχω δοκιμάσει
4 με 5 διαφορετικές εισαγωγές, λεμούς δηλαδή, για το μεγάλο το καρμπιρατέρ εννοείται, και δεν καθόντουσαν σωστά. Εν τέλει κατέληξα να πάρω το πιο ακριβό και είναι ακριβώς αυτό που πρέπει. Από την αρχή έπρεπε να μην ασχοληθώ με άλλους πιο φθηνούς λεμούς και να πάρω κατευθείαν αυτό. Λοιπόν, το καρμπιρατέρ είναι ημιτασιόν PWK 26, το οποίο το είχα πάρει 40 ευρώ από το eBay. Φίλτρο αέρα είναι τη Stage 6 Double Layer Small Round Black, λέγεται, και κάνει 44,50. Έχω ένα ρουμπινέτο της βενζίνης στο depósito μέσα, το οποίο είναι, δεν είναι με υποπίεση, είναι απλά με μια βίδα που βιδώνεις ξεβιδώνεις και ανοίγει η ροή της βενζίνης, το οποίο ήταν φθηνό αυτό το ανταλλακτικό, έκανε 8 ευρώ, εντάξει φθηνό, εντάξει, είναι και κάτι απλό. Και φτάνουμε στο μεγάλο έξοδο, η εξάτμιση. Αυτή η εξάτμιση σήμερα έχει 280 ευρώ, είναι η Yasuni C16 Red Fortuna. Η C16 δηλαδή, το Red Fortuna είναι για το τελικό μόνο, επειδή είναι κόκκινο. Αυτή ας πούμε την είχα πάρει, θυμάμαι, 230 ή 240 ευρώ σε προσφορά. Σήμερα έχει 280 ευρώ σε προσφορά. Οπότε όλες οι σημερινές τιμές έχουν ανέβει κατά πολύ. Και καλό θα είναι να μην πάτε να τα ψωνίσετε μονομιάς όλα, ας πούμε, τα κομμάτια, γιατί θα σας βγει πάρα πολύ παραπάνω. Καλό είναι, άμα έχετε υπομονή, να περιμένετε κάποιες προσφορές, ώστε να σας βγει και πιο φθηνά. Τώρα πάμε στο κομμάτι της ψήξης που έχω κάνει για να γίνει υδρόψυχτο το μηχανάκι, και εκεί είχαν φύγει αρκετά λεφτά. Όπως ας πούμε το ψυγείο, το είχα πάρει καινούριο από την Biagio και κόστησε 50 ευρώ. Τα κολάρα, αυτά τα διάφανα, οι σωληνώσεις δηλαδή, οι διάφανες που έχω πάνω, είναι 25 ευρώ για τα 2 μέτρα, δηλαδή βγαίνει 12,5 το μέτρο στη διάσταση που θέλω, έτσι. Η αντλία νερού, η ηλεκτρική που έχει, είναι της Bosch. Αν ψάξετε Bosch 12 volt water pump, θα σας βγάλει, είναι η πρώτη που θα σας βγάλει, η οποία κόστησε περίπου 80 με 90 ευρώ, κάπου εκεί, γιατί είχα πάρει και κάτι έξτρα φυσάκια για να τη συνδέσω, οπότε 80 με 90 ευρώ. Μια βάση για το ψυγείο που μπαίνει μπροστά εδώ πέρα για ένα στήριγμα, έκανε 5 ευρώ από την Biagio. Ένα σωληνάκι πλαστικό είναι για να μπαίνει το νερό μέσα στο κινητήρα, και αυτό από την Biagio έκανε 22,50. Ένα πλαστικό που έχει μπροστά από το ψυγείο ώστε να συγκεντρώνει τον αέρα και να τον οδηγεί στο ψυγείο για καλύτερη ψήξη, και αυτό από την Biagio έκανε 15 ευρώ. Και το θερμόμετρο που έχω βάλει στο κοντέρ είναι ένα απλό θερμόμετρο, βέβαια το έχω βάλει με πατέντα ουσιαστικά, με εποξική κόλλα κτλ. Το οποίο είναι ένα απλό θερμόμετρο ηλεκτρονικό από το eBay που έκανε 10 ευρώ. Οπότε αυτά είναι όλα τα κόστη που έχω καταγράψει. Εννοείται δεν έχω βάλει κόστος των ανταλλακτικών που έχω χαλάσει και έχω βάλει στην άκρη ουσιαστικά μέχρι να φτάσω σε αυτό το σημείο. Αν έβαζα και αυτό θα ήταν, πιστεύω, τουλάχιστον 500 ευρώ έξτρα σε ανταλλακτικά και τα λοιπά. Δεν έχω βάλει το κόστος της εργασίας. Να σημειώσω ότι τα ηλεκτρικά σε αυτό το μηχανάκι είναι τελείως μαμά. Δεν έχω πειράξει τίποτα, δηλαδή από πολλαπλασιαστή, ποινία και τα λοιπά. Έτσι, οπότε σκέφτομαι και μελλοντικά να πάρω άλλα ποινία με μικρό βολάν, να δούμε πως θα δουλέψει και αυτό. Αλλά είναι και αυτά 3 εκατοστάρικα περίπου. Οπότε έχω φτάσει σε ένα καλό σημείο για να λέω ότι με σχετικά λίγα λεφτά, ανά τα χρόνια, πάει καλά. Να σημειώσω κιόλας ότι σε αυτό το επίπεδο που είναι τώρα το μηχανάκι, είναι ένα, ας πούμε, μέτρια γρήγορο ζιπ. Μπουμπουνάει έξω. Είναι ένα μέτρια γρήγορο ζιπ για τα λεφτά του, και γενικά υπάρχουν πάρα πολλά ανταλλακτικά ώστε να αναβαθμίσει αυτό το κινητήρα και γενικά αυτό το μηχανάκι. Υπάρχουν άπειρα πράγματα. Υπάρχουν, ας πούμε, ο καλύτερος κύλινδρος, νομίζω, ο πιο δυνατός, το οποίο βγαίνει μετά στα 100 κυβικά, δηλαδή θα χρειαστεί στροφαλομπιέλα και κύλινδρο καινούριο. Με όλα τα παρελκόμενα, καρμπιρατέρ, εισαγωγές, εξάτμιση, πρέπει να πάρεις άλλα κάρτερ, τις μαλώσει, πολλά λεφτά. Βγαίνει όμως από τα 100 κυβικά, νομίζω βγάζει 35 άλογα, κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε αυτό το μηχανάκι τώρα να είναι 35 άλογα. Βέβαια,
αγωνιστική χρήση εννοείται. Οπότε σε αυτό το σημείο που το έχω φτάσει, με αυτά τα λεφτά που έχω δώσει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πάει αρκετά γρήγορα και είναι αρκετά καθημερινό αν εξαιρέσουμε το καύσιμο που καίει, γιατί καίει αρκετή βενζίνη. Περίπου 5 λίτρα τα 100, 6 κάπου εκεί. Ανάλογα πόσο ανοίγεις και τον γκάζ βέβαια. Αν πας normal δεν καίει πάρα πολύ, αν πας τέρμα καίει πάρα πολύ. Αυτά, οπότε έχουμε ένα ωραίο σύνολο που, εντάξει, να πω ότι το περίμενα. Περίμενα ίσως και παραπάνω χρήματα, αλλά είναι ok νομίζω. Το σύνολο όλων αυτών των ανταλλακτικών που είπα είναι στα 1553,10 ευρώ. Κάποιοι θα πείτε, ok, είναι πάρα πολλά. Κάποιοι θα πείτε, είναι λίγα, δεν ξέρω τι θα πείτε. Γράψτε κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας. Πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου αξίζει να δώσεις αυτά τα λεφτά, κυρίως γιατί πάνω σε αυτό το project ουσιαστικά έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Όπως σας είπα και πριν, δεν έχω δώσει 1500 αντούκου. Πιστεύω ότι αν τα βρείτε όλα αυτά σε προσφορά, γλιτώνετε τουλάχιστον 2-3 κατοστάρικα σε τελική τιμή, ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, αν περιμένετε ένα χρόνο, βάζουν προσφορές στο μαγαζί που ψωνίζω και εγώ, απλά δεν θέλω να του κάνω διαφήμιση. Οπότε αν θέλετε κι εσείς να φτιάξετε ένα ίδιο μηχανάκι και να πάρετε σήμερα όλα τα ανταλλακτικά που ανέφερα, το κόστος είναι 1553 ευρώ. Χώρια εργασία, χώρια ψηλοπράγματα, καλωδιώσεις. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γράψτε τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια, να μου πείτε αν εσείς θα κάνετε κάτι αντίστοιχο ή θα φτιάχνετε άλλο μηχανάκι. Μπορεί να θέλετε να φτιάξετε ένα CryptoNex, ας πούμε. Βέβαια, είναι πιο ακριβή αγορά του, αλλά νομίζω με τα μισά λεφτά, δηλαδή με 7-8 κατοστάρικα, το κάνεις super. Οπότε, εδώ κλείνω αυτό το βίντεο, ένα σύντομο απλό βίντεο. Απλά ήθελα να το κάνω γιατί πολλοί με ρωτάγατε πόσο έχει κοστίσει, ας πούμε, το ZIP και τα λοιπά, γιατί, okay, είναι σχετικά γρήγορο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, να δούμε και περισσότερα σκούτερ στο κανάλι και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!